Καλησπέρα, δίδυμε φλόγε. Αυτή τη βδομάδα ας δούμε που βρίσκεστε ενεργειακά εσύ και η δίδυμη φλόγα σου, καθώ και κάποια επόμενα βήματα που μπορεί να κάνει για να διεκδικήσει την αρμονική ένωση μεταξύ σα. Α ξεκινήσουμε με την κάρτα για τη δίδυμη φλόγα σου. Όπου έχουμε θαύματα και ευλογίε. Τα πάντα φέρνουν ένα δώρο. Και όντω αυτό ισχύει πάρα πολύ στο ταξίδι τη Δήμη Φλόγα. Ότι όλα έχουν το δώρο του, κάθε κατάσταση. Ακόμα και η πιο επίπονη. Γιατί αυτό το ταξίδι έχει σχεδιαστεί σαν ένα πνευματικό ταξίδι να σου μάθει τα μεγαλύτερα ψυχικά μαθήματα που θα μπορούσε να μάθει. Και αν σε ενδιαφέρει αυτή η πνευματική εξέλιξη, τότε είναι το καλύτερο πνευματικό ταξίδι στο οποίο θα μπορούσε να είσαι. Γιατί η Δήμη Φλόγα σου είναι ουσιαστικά ο πιο ύψιστο πνευματικό σου δάσκαλο. Οπότε σου δείχνει αυτά τα μαθήματα με έναν τρόπο που δεν μπορεί να αποφύγει και με έναν πάρα πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Αυτή η κάρτα συγκεκριμένα μα λέει ότι αυτή τη βδομάδα η Δίδυμη φλόγα σου αναγνωρίζει όλε τι ευλογίε που τη έχει δώσει αυτό το ταξίδι και όλε τι ευλογίε που προσφέρει εσύ στη Δίδυμη Φλόγα σου. Γιατί ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνει συνειδητά, μόνο που είσαι εαυτό σου βοηθάει τη Δίδυμη Φλόγα σου να αφυπνιστεί. Κάθε φορά που εκφράζει αυτό που θέλει να εκφράσει. Εκφράζει την αλήθεια σου δηλαδή, οτιδήποτε κάνει, οτιδήποτε λε, όλα αυτά βοηθούν τη δίδυμη φλόγα σου να αφυπνιστεί. Ακόμα και αν στην αρχή είναι με έναν πάρα πολύ διακριτικό τρόπο. Οπότε είναι απόλυτα ασφαλέ για σένα να είσαι ο εαυτό σου, γιατί αυτό εμπνέει τη δίδυμη φλόγα σου. Με τρόπου που δεν σου έχει αποκαλύψει καν ακόμα. Αυτή τη βδομάδα η δίδυμη φλόγα σου αισθάνομαι ότι θα λάβει ένα δώρο ή μια ευλογία που θα τη βοηθήσει να έρθει πιο κοντά στην Ένωση και κατ' επέκταση πιο κοντά σε σένα. Οπότε αυτό το δώρο είναι και για σένα, ουσιαστικά. Δεν είναι μόνο για τη δίδυμη φλόγα σου. Οποιαδήποτε ευλογία που διεκδικεί η δίδυμη φλόγα σου, τη διεκδικεί και για σένα. Και το αντίστροφο. Επίσης αυτή η κάρτα μας θυμίζει ότι όλα σε αυτό το ταξίδι είναι ένα δώρο, ακόμα και οι επίπονε καταστάσεις, γιατί αυτές οι επίπονε καταστάσεις σε βοηθούν να απελευθερώσεις. Αυτό το πόνο που κρατούσες μέσα σου σε φέρνουν σε την ευθυγράμμιση με το θεϊκό εαυτό σου. Πολλέ διεθνέ φλόγε φοβούνται πάρα πολύ να έχουν κάποια αναστάτωση στη σχέση του, γι' αυτό το λόγο γιατί αισθάνονται ότι αυτή η αναστάτωση θα οδηγήσει σε διάλυση τη σχέση. Αλλά το αντίθετο συμβαίνει με τι διεθνέ φλόγε. Αυτέ οι αναστατώσει, αν είσαι διατεθειμένο ή διατεθειμένη να δει από πού πηγάζουν και να δουλέψει έτσι ώστε να θεραπεύσει την αιτία που δημιουργούνται, τότε το μόνο που κάνουν είναι να εμβαθύνουν τη σχέση σα. Αυτό ο φόβο προέρχεται από το παλιό μοντέλο σχέσεων, όπου ήσουν με μια τρυφή ψυχή, ίσω μια καρμική σχέση, όπου ναι, αυτέ οι αναστατώσει δεν σα φέρνουν πιο κοντά. Ήταν σημάδι ότι δεν έχετε δημιουργηθεί ο για τον άλλον, οπότε δεν ταιριάζετε και τόσο καλά. Οπότε δημιουργούταν όλη αυτή η αναστάτωση. Και ήταν κάτι το αρνητικό. Στην περίπτωση τη διδημή φλόγα δεν είναι καθόλου αρνητικό. Η κάθε αναστάτωση είναι το επόμενο βήμα. Οπότε ναι, η κάθε με τη διδημή φλόγα σου φέρνει ένα δώρο, το οποίο σα φέρνει όλο και πιο κοντά. Και για να λάβει πλήρω αυτό το δώρο, Προφανώ είναι πάρα πολύ σημαντική η εσωτερική εργασία και να δουλεύει αυτά τα συναισθήματα. Το πιο αποτελεσματικό εργαλείο που έχω βρει γι' αυτό είναι η άσκηση του καθρέπτη, που είναι στην περιγραφή, γιατί σε βοηθάει να δουλέψει αυτέ τι αναστατώσει πάρα πολύ γρήγορα και να λάβει και τα αποτελέσματα αυτή τη εσωτερική εργασία πολύ πιο γρήγορα. Η επόμενη κάρτα είναι για σένα, οπότε α δούμε τι θα σε επηρεάσει αυτή τη βδομάδα και τι να περιμένει. Ένα πολύ παρόμοιο μοτίβο και θέμα. Θυμήσου όλες τις στιγμές που έλαβες αγάπη. Αυτή η κάρτα είναι εδώ για να σου υπενθυμίσει γιατί είσαι σε αυτό το ταξίδι. Δεν καλούνται αυτή τη στιγμή όλοι οι άνθρωποι στο ταξίδι της δίδυμη φλόγας τους. Οπότε αν έχεις... Ακούσε το κάλεσμα. Σημαίνει ότι υπάρχει ένα σημαντικό λόγο γι' αυτό. Και αυτό ο λόγο δεν είναι μόνο για να έχει μια οποιαδήποτε σχέση, γιατί αυτό μπορεί να το κάνει και με μια οποιαδήποτε αδερφή ψυχή ή με μια οποιαδήποτε καρμική σχέση. Ο σκοπό αυτού του καλέσματο είναι να σε βοηθήσει να εξελιχθεί στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Να σε βοηθήσει να αφυπνιστεί. Και ένα κομμάτι όλο αυτού είναι και η σχέση σου με τη δίδυμη σου. Δεν είναι όμω όλη η εικόνα. Είναι ένα κομμάτι τη. Το να το θυμάσαι αυτό είναι κάτι που θα σε βοηθήσει κάθε φορά που αυτέ οι αναστατώσει γίνονται πάρα πολύ έντονε με τη δίδυμη φλόγα σου ή κάθε φορά που σκέφτεσαι ότι θέλει να τα παρατήσει. Γιατί ναι, άμα θέλει απλά να έχει μια οποιαδήποτε σχέση, δεν αξίζει όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά άμα θέλει και όλα τα υπόλοιπα, όλε τι υπόλοιπε ευλογίε και όλα τα υπόλοιπα δώρα που σου φέρνει το ταξίδι τη δίδυμης φλόγας, τότε προφανώ και αξίζει όλη αυτή η διαδικασία. Και όταν λάβει το αποτέλεσμα και είσαι ένωση με τη δίδυμη φλόγα σου, θα κοιτά πίσω σε όλο αυτό και θα σκέφτε ότι ναι, θα το έκανα ξανά. Και 20 φορέ αν χρειαζόταν. Γιατί αξίζει τόσο πολύ. Οπότε αυτή την εβδομάδα επικεντρώσου σε όλα τα δώρα που έχει λάβει από τη φλόγα σου, σε όλα όσα σου έχει μάθει ήδη και σε όλα όσα θα σου μάθει και μελλοντικά. Γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι μεταμόρφωση και μια πανέμορφη διαδικασία. Η οποία θα σε αλλάξει με τον καλύτερο τρόπο. Και είναι απόλυτα ασφαλέ να αφήσει αυτή τη διαδικασία να σε αλλάξει. Και τέλο, α δούμε τα επόμενα σου βήματα. Η αγάπη δεν τα παρατάει ποτέ και δεν χάνει την πίστη τη. Η αγάπη είναι γεμάτη ελπίδα και ξεπερνάει όλε τι καταστάσει. Μία ακόμα πάρα πολύ σημαντική υπενθύμηση. Ότι η αγάπη που έχει για τη διδημοφλόγα σου και η αγάπη που έχει η διδημοφλόγα σου για σένα δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Είναι πάντα εκεί πέρα και θα είναι πάντα εκεί για σένα. Και είναι αυτό που θα σε καθοδηγήσει μπροστά. Και είναι αυτό που θα σε καθοδηγήσει σε όλη αυτή τη διαδρομή. Ένα από τα κλειδιά τη Αρμονική Ένωση είναι η επιμονή. Σίγουρα έχει ακούσει την έκφραση Ο επιμένων και αυτό ισχύει πάρα πολύ και εδώ πέρα. Όλε οι προκλήσει που αντιμετωπίζει στο ταξίδι τη δίδυμη φλόγα σου δεν είναι εδώ για να σε σταματήσουν, αλλά για να σου διδάξουν αυτό το μάθημα τη επιμονή. Και επίση το μάθημα του να έχει πίστη και να έχει ελπίδα. Όλε οι δίδυμε φλόγε περνάνε αρκετέ δοκιμασίε και πριν και μετά την Ένωση. Αυτό είναι κομμάτι Αυτό είναι κομμάτι του οποιοδήποτε πνευματικού ταξιδιού. Συμπεριλαμβάνουμε και το ταξίδι τη Δήμη Φλόγα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να αφαιρέσει από αυτό το ταξίδι και δεν χρειάζεται γιατί όλε αυτέ οι δοκιμασίε και οι προκλήσει έχουν σχεδιαστεί για να τι περάσει. Δεν θα κληθεί ποτέ να αντιμετωπίσει κάτι που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Ακόμα και αν πιστεύει ότι δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, αυτό θα αποδεχτεί σύντομα ότι είναι λάθο. Και ότι μπορεί να τα καταφέρει. Ακόμα και αν δουλεύει το ίδιο μπλοκάρισμα εδώ και μήνε και έχει κολλήσει και αισθάνεσαι ότι εξωτερικά δεν βλέπει κανένα αποτέλεσμα, υπάρχει το φω στο τέλο του τούνελ. Αλλά χρειάζεται να δείξει επιμονή και να συνεχίσει μέχρι να λάβει το αποτέλεσμα που επιθυμεί. Και αν χρειάζεσαι περισσότερη βοήθεια με αυτό, τότε προφανώ μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου για να δούμε ποια είναι τα επόμενα σου βήματα. Έτσι ώστε να έρθει σε αρμονική ένωση με τη δίδυμη φλόγα σου. Οπότε αυτέ ήταν οι ενέργειε για αυτή τη βδομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησε αυτό το βίντεο. Αν θα ήθελες ένα πρόσωπικό reading, έχω τα στοιχεία γι' αυτό στην περιγραφή. Ελπίζω να σε δω την επόμενη εβδομάδα.